νέο κρούσμα κορονοϊού στην Κρήτη μετά από ένα μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Πραγματικά, όπως λέει και το βιβλίο, τα χρόνια της αθότητας χάθηκαν προς στιγμή για την Κρήτη, πιστεύω. Αυτό μπορεί να μας βγει και σε καλό. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη. Θα επιθυμούσαμε να μην υπάρχει, όμως μπορεί να είναι ένα καμπανάκι να προσπαθήσουμε περισσότερο, να τηρήσουμε τα μέτρα, να μην χαλαρώσουμε, αλλά και να ετοιμαστούμε. Έτσι λοιπόν, χωρίς να σημαίνει πάρα πολλά, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, άλλες 7-8 μέρες να δούμε τι θα αφήσει πίσω του αυτή η εστία που παρατηρήθηκε, τι άλλα περιστατικά θα φανερώσουν, εάν φανερώσουν, και βεβαίως ευχόμαστε όλοι, και ο ασθενής μας, αλλά και όλοι οι ασθενείς που ενδεχομένως θα προκύψουν, οι θετικοί θα προκύψουν από τις επαφές του ή αυτά τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια, να πάνε πάρα πολύ καλά και να εξελιχθούν όπως τα προηγούμενα κρούσματα που είχαμε, τα οποία όλα εξελίχθηκαν ομαλά, εκτός από το θανατηφόρα λίμωξη που είχαμε στο γνωστό γερμανό επισκέπτη μας. Άρα, κύριε Τζανάκη, η σημερινή εξέλιξη δεν μπορεί να θεωρηθεί πισωγύρισμα, σωστά κατάλαβα? Ακριβώς, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτα. Τα στοιχεία που έχουμε είναι λίγα. Πρέπει να εχνηλατηθούν οι επαφές του ανθρώπου αυτού, να δούμε πώς ακριβώς και αν μπορούμε να ανακαλύψουμε αν συνδέεται με κάτι. Γιατί θα πρέπει να γίνει αυτό και εν συνεχεία να πούμε περισσότερα. Mm-hmm. Προς στιγμή φαίνεται ένα μεμονωμένο κρούσμα, ελπίζω να μείνει μεμονωμένο. Πισωγύρισμα θα θεωρηθεί αν εμφανιστούν και άλλα κρούσματα, τα οποία να συνδέονται ή να μην συνδέονται με αυτό το περιστατικό, mm-hmm. αρκετά έτσι ώστε να αλλάξει η περιοχή κατάσταση, status που λέμε. Δηλαδή, ενδεχομένως να πάρθουν ειδικά μέτρα για την περιοχή του Ηρακλείου ή όπου εμφανιστούν αυτά τα κρούσματα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Η ιχνηλάτιση, κύριε Τζανάκη, ποιο χρονικό διάστημα αφορά? Πόσο πίσω δηλαδή αρχίζουμε να ψάχνουμε τις επαφές του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κοιτάξτε, η ιχνηλάτιση αφορά μέσα σ' άκρες περίπου 15 ημέρες, αλλά μπορεί, εάν υπάρξει κάτι ενδιαφέρον από το ιστορικό ιχνηλάτιση του ασθενούς αυτού, να επεκταθεί και πιο πίσω. Mm. Εάν δηλαδή είχε ένα κρίσιμο ταξίδι πριν από 15-20 μέρες, θα εξεταστεί. Αλλά συνήθως η ιχνηλάτιση αφορά περίπου 15 μέρες από τη στιγμή της εμφάνισης των συμπτωμάτων, το πιο ακραίο σενάριο. Συνήθως οι 7 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι αρκετές ώστε να ανιχνευτεί το 95% των πιθανών επαφών του. Αυτές οι επαφές θα ταξινομηθούν συνεχεία σε, ας το πούμε, σε βαθμούς επικινδυνότητας, όπως λένε, στενές ή μη στενές, και από εκεί και μετά θα αρχίσει η διαχείριση αυτών των επαφών. Καθώς όλες πρέπει να μπουν σε καραντίνα φυσικά, να παρακολουθούν, και κάποιοι, οι πιο στενές, θα χρειαστεί να κάνουν και τεστ άμεσα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε κατ' ουσίαν την πηγή, δεν ξέρουμε πώς και από ποιον κόλλησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και επίσης δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε αν έχει μολύνει και κάποιον άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτό τι σημαίνει? Ακόμα και αν μάθουμε πώς κόλλησε, σημαίνει ότι ο ιός είναι στην κοινότητα, τριγυρίζει, δεν πρέπει να ησυχάσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να μας ωφελήσει αυτό, διότι λίγο είχαν πάρει τα μυαλά μας αέρα εδώ στην Κρήτη και πιστεύαμε ότι είμαστε πλέον ανέκυκτοι. Όμως ήρθε αυτό το περιστατικό να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι, το οποίο πιστεύω μακροπρόθεσμα θα μας ωφελήσει. Γιατί θα μας κάνει πιο προσεκτικούς, να κρατάμε τις αποστάσεις, να έχουμε ατομική καθαριότητα στα χέρια μας και υγιεινή στο αναπνευστικό μας, δηλαδή να φυλάγουμε το στόμα μας όταν βήχουμε και όταν φταρνιζόμαστε, να πλένουμε τα χέρια μας, να κρατούμε τις αποστάσεις και ενδεχομένως σε πολυσύχναστα μέρη να φοράμε, να βάζουμε και να βγάζουμε τη μάσκα με σωστό τρόπο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα θα βοηθήσουν ώστε να συνεχίσει η Κρήτη να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.